Δεν μπορεί να πάμε στο Ζεφύρι, δεν μπορούμε να πάμε στο Μενίδη, δεν μπορούμε να πάμε στα Εξάρχεια. Πού μπορούμε να πάμε σε αυτή την πόλη, στην πρωτεύουσα της χώρας? Δεν πάει η αστυνομία, τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, οι συνάδελφοί μας δεν πάνε σε αυτές τις περιοχές. Κύριε Ζαχαρίαδη, απαντήστε για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Κόνστα, κύριε Παπαδάκη, είναι σαφές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει. Αυτή η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλία και ίδρυσε ειδική γραμματεία στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους Ρωμά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με αυτό το οποίο συνέβη τις προηγούμενες μέρες στον 11χρονο μαθητή, στο Μάριο. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να συζητήσουμε όχι γύρω από δηλώσεις, αλλά γύρω από την ουσία. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει η απογκετοποίηση, ποιες είναι οι πολιτικές της ενσωμάτωσης, πώς μπορούμε να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο, στον οποίο σωστά αναφερθήκατε, των ναρκωτικών, του χρήματος κτλ. Όχι. Επισήμως για μένα άβατο έχει μόνο χρειάζεται, το άβατο. Χρειάζεται. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές δεν πρέπει. Μια... Γιατί είναι δύσκολο να το σπάσουμε το άβατο. Εκεί είναι ο τρίτος δήμος σε πληθυσμό της χώρας. Χρειάζεται 180.000 ψυχές. Πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται να μην υπάρχει μικροκομματική αξιοποίηση των οποιοδήποτε δηλώσεων. Νομίζω ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και συμφωνούμε σε αυτό το ζήτημα. Και με ήπιο τρόπο, με διάλογο, να πέσουν οι τόνοι. Εγώ είμαι πολύ ανήσυχος για τα γεγονότα που βλέπω κάθε μέρα εκεί. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι πολίτες αγαναχτούν, λένε δεν πάει άλλο. Όταν φύγουν, αλλά πρέπει, ναι, μα δεν πρέπει να γίνει αυτό, κύριε Παπαδάκη. Φιλίδε. Πρέπει να έρθουν οι λύσεις. Κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει να υπάρξει. Τέσσερις μέρες. Ποια είναι η πολιτική που ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός? Έχει πεθάνει ένα παιδάκι. Έχουμε ένα φαινόμενο. Έχουμε αναστατωμένους κατοίκους. Πήγε ο Υπουργός επί τόπου. Πάρα πολύ ωραία. Σας λέω. Ποια είναι η πολιτική που ανακοίνωσε? Ιδρύθηκε η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αφού ιδρύθηκε η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τελειώσαμε. Κύριε Γεωργιάδη, έτσι λειτουργούν τα κράτη. Στοχευμένες πολιτικές. Κύριε, τα κράτη βάζουν αστυνομία μέσα, μαζεύουν τα όπλα, μαζεύουν τα ναρκωτικά και τελειώνουν. Αυτό κάνουν τα κράτη. Εντάξει. Τα κράτη συζητάνε και βλέπουν να πετάνε τις φορές. Χρειάζεται στοχευμένες πολιτικές, χρειάζεται ήπιους τόνους και δεν χρειάζεται κορώνες. Και χρειάζεται λύσεις αποτελεσματικές. Είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου και τον κύριο Γεωργιάδη.